Η επικαιρότητα κυρίε και κύριοι περιστρέφεται γύρω από τι εκλογέ, από τι ευρωεκλογέ. Οι οποίε έδωσαν ένα αποτέλεσμα το οποίο και σοκάρισε και προκάλεσε έναν σεισμό που ίσω όπω έγραψε ένα site δεν είναι και ο κύριο σεισμό στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Φαίνεται λοιπόν όλοι να ασχολούνται με το μήνυμα αυτών των εκλογών. Αν και πολλοί εκτιμούν ότι έχουν απονομιμοποιηθεί πολλά πράγματα, κυρίω με την αποχή του 60%. Από αυτό το σοκ λοιπόν, το οποίο αναλύεται πολύ τι τελευταίε ημέρε και, τηλε... και σε, τηλεοπτικές, σε εκπομπέ και σε άλλα μέσα ενημέρωση, δεν θα επιμείνουμε. Γιατί πήρατε μια εικόνα. Εμεί θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα θέμα το οποίο λίγο θα μα χαλαρώσει, θα μα κάνει να αναπολύσουμε λίγο την ιστορία μα. Να αυτοπροσδιοριστούμε, αν θέλετε, με βάση αυτή την ιστορία, να δούμε το οραματικό της παρελθόν, πως δηλαδή κάποτε υπήρχε ένας οικουμενικός ελληνισμός που άφησε το αποτύπωμά του στον κόσμο και που αυτό το αποτύπωμα οφείλει να το σεβαστεί η σημερινή ελληνική πολιτεία. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι στην εξωτερική πολιτική υπάρχει αυτός ο σεβασμός, αν και αυτό το αποτύπωμα είναι που μας συμπτυρεί σήμερα και προκαλεί ένα σεβασμό προς το, προς το, ελληνικό κράτος. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με το ερώτημα αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, όσο και αν αυτό είναι λίγο παραμυθένιο αν ανήκει στην ιστορία του μύθου, αν στην... στο πεδίο του μύθου. Έχουμε μαζί μας έναν περιηγητή θα έλεγα, ο οποίος επαγγελματικά είναι οικονομολόγος, αλλά είναι ερασιτέχνης περιηγητής και εραστής της περιήγησης. Είναι ο κύριος Πάρης Γαβριλίδης, τον ευχαριστώ που είναι σήμερα στο στοντιό μας. Καλησπέρα. Σας Καλησπέρα ευχαριστώ σας. πολύ για την πρόσκληση. Ο, ο κύριος Γαβριλίδης λοιπόν είχε ένα όνειρο να ακολουθήσει τα βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα ακολούθησε και με μια σειρά φωτογραφιών που θα σας παρουσιάσουμε και θα τις σχολιάζει. Πιστεύω ότι θα μας μεταφέρει και στην εποχή και σε αυτές τις περιοχές που θα δείτε στις φωτογραφίες και νομίζω θα σας αρέσουν αυτά που θα δείτε. Να ρωτήσω κύριε Γραβνίδη καταρχάς τι σας όθησε να κάνετε αυτή την διαδρομή και δώστε μας και μερικά στοιχεία του εαυτού σας. Είστε το, Είστε ένας πολίτης αυτής της πόλης, ο εργαζόμενος πολίτης, που εραστιγμικά του άρεσε η περιήγηση. Ακριβώς. Ε, εγώ είμαι οικονομολόγος. Εργάστηκα στην ελληνική εταιρεία Χάλιβος στη Θεσσαλονίκη. Από πολύ μικρός είχα αγάπη για τα ταξίδια. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι των 32 ημερών, των 22.000 χιλιόμετρων στην Κεντρική Ασία, ήταν ένα όνειρο ζωής. Το σχεδιάσαμε με έναν συνάδελφο, ο οποίος έχει ταξιδέψει πάρα πολύ στη ζωή του, ε, περίπου τρία χρόνια, και ταξιδέψαμε σε τέσσερις χώρες της Κεντρικής Ασίας, στο ε, Ουσμπεκιστάν, στο Τατζικιστάν, στο Κυργιστάν και ε, τέλος στο Καζακστάν. Πολύ βασικά ήταν οι τρεις οι στόχοι. Ο πρώτος ήταν α, ο δρόμος του μεταξιού... που ήταν κάτι πολύ σημαντικό για 1.700 χρόνια. Από το 200 π.Χ. μέχρι το 1.500... τότε που ξεκινούν οι, οι ανακαλύψεις και οι εξερευνήσεις. Ε, δεύτερο, να αγγίξουμε τον θρύλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου... το πόσημα και πόλεις από όπου πέρασε και δημιουργήσε... Και τρίτον, επισκεφθήκαμε την αστάνα στο Καζακστάν για να επισκεφθούμε δύο γκουλάκ της εποχής Στάλιν. Τα μόνα επισκέψιμα στον κόσμο. Βέβαια, πέρα από αυτά τα τρία στοιχεία, κάναμε και ένα μεγάλο ταξίδι εφτάήμερο στο Παμύρ. Το Παμύρ είναι η οροσειρά που χωρίζει την Κίνα από την Ασία. Και επίσης, μια περιήγηση πέντε ημερών στο Κυριγιστάν. Αυτό είναι το περίγραμμα. Το βασι, πολύ βασικό περίγραμμα. Ξεκινώντας Μες. το ταξίδι από Κωνσταντινούπολη θα τα για δούμε, τα σχέδια. Θα τα δούμε yeah. Αυτά. Yeah. Να πω μόνο ότι βεβαίω για τον Αλέξανδρο και τη διαδρομή του έχουμε μάθει στο σχολείο, έχουμε ακούσει, έχουμε δει διάφορε εκπομπέ, αλλά έχει μια ιδιαιτερότητα όταν ένα άνθρωπο τη διπλανή πόρτα, ένα άνθρωπο που γνωρίζουμε, κάνει αυτή την επίσκεψη. Τραβάει τι δικέ του φωτογραφίε, έχει έναν υποκειμενισμό δηλαδή κάθε ταξίδι. Έχει τη δική του οπτική, έχει την οπτική του περιηγητή, επιλέγει αυτά που του κάνουν εντύπωση και πάντα μια τέτοια αναπόλυση, μια τέτοια περιήγηση και μια τέτοια παρουσία στην οπτική έχει το ενδιαφέρον τη. Επίση, να υπενθυμίσουμε ότι ο Αλέξανδρο ξεκίνησε αυτή την περιοδία του 334 π.Χ. και τελείωσε πεθαίνοντα το 323 και μου φαίνεται ήταν Ιούνιος όταν πέθανε. Δηλαδή, έχουμε και μια επέτειο με αφορμή. Mm. Η εκπομπή παίρνει αφορμή και από αυτή την επέτειο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε μία-μία τις φωτογραφίες με τη βοήθεια των συναδέλφων από το Κοντρόλ, του σκηνοθέτη μας, της Παραγωγού και των άλλων συναδέλφων. Μάλιστα. Εδώ βλέπετε, μάλλον, Ξεκι... είναι ο πίνακα τη αναχώρησή σα. Που... Ξεκινάμε από Κωνσταντινούπολη. Εδώ μπορώ να σταματήσω λιγάκι, να επιμείνω. Είμαστε στο καινούργιο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Για πολλούς είναι, και αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό, ίσως είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου, το καινούργιο αεροδρόμιο. Εδώ έχω ένα πίνακα με τις αναχωρήσεις. Ε, σε τέσσερις ώρες είναι 130 αναχωρήσεις σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Ε, τεράστιο αεροδρόμιο. 17 λεπτά από τη στιγμή που προσγειώνεται το αεροπλάνο χρειάζεται για να πιάσει την φυσούνα του τέρμιναλ. 17 λεπτά πλάς. Είναι κάτι απίστευτο. Τεράστιο. Μάλιστα. Α Παράμε. Και από εκεί συνεχίζουμε για την ε, Τασκένδη. Τασκένδη είναι η πρωτεύουσα του ε, Ουζμπεκιστάν. Εδώ είμαστε στο μουσουλμανικό κέντρο της πόλης. Ε, επισκεφθήκαμε το κέντρο, το μουσουλμανικό, ε, την κεντρική αγορά και Λίγο αργότερα πήγαμε στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Είναι γνωστό ότι στην Τασκένδη, μετά τον Εμφύλιο, πήρχαν, ζούσαν περίπου 60.000 Έλληνες. Μια μεγάλη παρικία Ελλήνων. Και ε, αυτό είναι το πολιτιστικό κέντρο, ε, όπου μέσα υπάρχουν συλλογές, ε, αντίγραφα βέβαια, αντίγραφα με συλλογές ομισμάτων από τον Μέγα Αλέξανδρο και τους επιγόνους του. Ε, εδώ χτυπούσε ε, η καρδιά της ελληνικής ε, ε, κοινότητας μέχρι πρόσφατα, τώρα έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι. Ε, συνεχίζοντας, ε, φεύγουμε μία με μία μέρα στην ε, τα σχέ. τα και ταξιδέψαμε για τον Νούκους. Ο Νούκους είναι βόρειο-δυτικά του Ουσμπεκιστάν. Με σκοπό να πάμε στη λίμνη Αράλη. Εδώ είμαστε στη λίμνη Ποια λίμνη. Η λίμνη έχει μείνει ένα ελάχιστο μέρο από την αρχική τη έκταση λόγω του ότι οι Σοβιετικοί τη δεκαετία του 60 αλλάξανε το ρου των δύο μεγάλων ποταμών, του Ιαξάρτη ε, και ε, του Όξου ποταμού. Και ε, η θάλασσα έχει αποτραβηχθεί 250 χιλιόμετρα. Αυτά είναι σκάφη τα οποία το 60 ήταν ψαροκάικα, μια τεράστια βιομηχανία υπήρχε στην περιοχή και τώρα έχουν μείνει τα κουφάρια. Είναι, λίγο, είναι ίσως το μεγαλύτερο ε, έγκλημα οικολογικό ε, τις, δεκαετίες αυτές, τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η αποστράγγιση, κατά κάποιο τρόπο, της λίμνης Αράλης. Εδώ πήγαμε ε, στο Νούκους που είπα προηγουμένως και για τη λίμνη αλλά πήγαμε και για κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ε, στο Νούκους είναι το περίφημο μουσείο Ιγκόρ Σαββίτσχη. Ε, ποιο είναι το σημαντικό σε αυτό το μουσείο. Αυτό δημιουργήθηκε στα χρόνια του Στάλιν. Εδώ ήταν ένας ε, ε, διευθυντής, ε, ιδιαίτερο άτομο... το οποίο με ένα δικό του τρόπο μπόρεσε και μάζεψε έργα... Ε, καλλιτεχνών, ζωγράφων, Ρώσων ζωγράφων... οι οποίοι σταλθήκαν στα Γκουλάκ. Αυτός μάζευε τα έργα τους, τα έκρυβε στην Κιζίλ την περίφημη έρημο που περιβάλλει το χώρο... Ε, και... Α, αργότερα έκανε αυτό το, αυτή τη συλλογή. Είναι μια τεράστια συλλογή και κορονίδα αυτής της ε, συλλογής είναι το, ο περίφημος Ταύρος. Ο Ταύρος του Βασίλη Λισένκο, Που, ε, δεν τα έχουμε αυτά σε φωτογραφία. Δεν τα έχουμε αυτά. Ε, εντάξει, δεν μπορούμε να ναι, τα έχουμε μπορεί. Τα οποία είναι τα, το, το, ο μαύρος και ο κόκκινος φασισμός. Ένα καταπληκτικό έργο και πολλά άλλα βέβαια. Μάλιστα. Να, να δούμε την παρακάτω φωτογραφία παρακαλώ. Εδώ είναι ο περίφημος, ο γνωστός μας όξος, ποταμός των αρχαίων. Αυτόν διάβηκε ο Αλέξανδρος για να κτίσει την Αλεξάνδρεια επί του όξου, τη γνωστή. είναι ένα ποτάμι πολύ μεγάλο. Η κυριότερη ποταμή της Κεντρικής Ασίας είναι ο Όξος, που σήμερα λέγεται Αμουντάρια, και ο Ιαξάρτης, που θα δούμε στη συνέχεια στην Αλεξάνδρεια την Εσχάτη, δηλαδή ο Συρντάρια. Συνεχίζουμε. Και από εδώ ξεκινάει ο δρόμος του Μεταξιού. Εδώ είμαστε στη μυθική Χίβα. Χίβα ήταν από, τα πιο, από τις πιο σημαντικές πόλεις, σταθμούς του δρόμου του Μεταξιού. Να πούμε κάτι σύντομα για τον δρόμο του Μεταξιού. Αυτός είπαμε ξεκίνησε περίπου το 200 μέχρι το 1500, δηλαδή 1700 χρόνια και μετέφερε ήταν το ίντερνετ της εποχής για 1700 χρόνια. Α, έκανε η βασική διαδρομή, η οριζόντια διαδρομή, εδώ είναι μια βακτηριανή καμήλα, γιατί όταν μιλάμε για δρόμο του μεταξιού, μιλάμε για βακτηριανές καμήλες, χίλιες βακτηριανές καμήλες, 1500 κυργισιανά άλογα και ξεκινούσε αυτή η διαδρομή από το Ξιάν, την παλιά πρωτεύουσα της Κίνας και έφτανε στην Κωνσταντινούπολη. Φυσικά αυτές οι πόλεις έχουν μεγάλη σημασία γιατί εδώ ανέβαινε ο κάθετος άξονας από την Ινδία με τα μπαχαρικά. Γινόταν η μεταφόρτωση των εμπορευμάτων και συνέχιζε, και συνέχιζε το καραβάνι για τη Δύση. Εδώ είναι ο γνωστός εμάς, αλλά λίγο διαφορετικά από ότι εκεί, Ναστρεντίν χόντα. Ο Ναστρεντίν χόντα για μας είναι κάτι, ένα αστείο, ένα παραμυθάκι. Για τους κατοίκους της Κεντρικής Ασίας είναι ένα πολύ δυνατό πρόσωπο. Είναι, μα, μα, μου εξηγούσε η ξαναγώση, είναι κάτι όπως σε εμά ο έσωπος. Είναι ε, 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 η, η, σοφία με έναν τρόπο εύληπτο για τους ανθρώπους του μόχθου, με τα αστεία. Ε, μέσω, η μέσω λαϊκή του... σοφία. Η λαϊκή Λίζω σοφία. Και εμείς σαν λαϊκή ναι. σοφία τον χρησιμοποιούμε. Τον ναι. ναι. Δηλαδή αυτή η φωτογραφία για να την τραβήξω περίμενα κάποιες 40-50 άτομα ήθελα να βγουν φωτογραφία όλοι και περίμενα υπομονητικά για να την τραβήξω. Ήτανε, είναι πολύ αγαπητό σε όλη την Ασία με στρατηγόντε. Εδώ είμαστε στην Μπουχάρα. Επίση, αυτό είναι το, το κέντρο τη Μπουχάρα. Μια άλλη πόλη, σταθμό του δρόμου του μεταξιού, η οποία είναι γνωστή τάξη, για τα χαλιά τη που τα ξέρουν περισσότεροι. Και η Μπουχάρα και, επίσης, και η Σαμαρκάνδη ήταν οι δύο μεγάλε. Μπουχάρα και η Σαμαρκάνδη. Της. Και επίση για τα μπαχαρικά και τα ήταν, ήταν, η, ήταν η πόλη σταθμή μεταφόρτωση εμπορευμάτων ανέβαινε ο κάθετος άξονος από την Ινδία και συνέχιζε για τη Δύση. Μάλιστα. εδώ έχω βάλει αυτό το βάζο γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Αυτό είναι ένα βάζο κινέζικο. Η, η Κινέζοι είναι γνωστό ότι είναι φύνη φι, στη πορσελάνη. Εδώ όμως, αν παρατηρήσει κανείς το κέντρο, στη βάση του λαιμού του βάζου, υπάρχει ο μέανδρος, ο ελληνικός μέανδρος. Αυτό ήρθε ο Αλέξανδρος και με την Αλεξάνδρα την Εσχάτη από εκεί ξεκίνησε η επικοινωνία των δύο πολιτισμών του ελληνικού και του κινέζικου. Πήραν οι Κινέζοι το μέανδρο, το σύμβολο της προόδου, της ενότητας, της δύναμης, της αιώνιας ζωής και το αποτυπώσανε στο, σε ένα βάζο δικό τους κατά τα άλλα, με Κινέζικα θέματα. Αλλά ο μέανδρος είναι εκεί. Εδώ είμαστε στην ε, περίφημη Σαμαρκάνδη. Η Σαμαρκάνδη είναι ένα στολίδι. Είναι η πρωτεύουσα α, μιας τεράστιας αυτοκρατορίας, της αυτοκρατορίας του Ταμερλάνου, που ξεκινούσε από την Σεούλ και τελείωνε στη Σμύρνη. Μια τεράστια περιοχή. Ε, ο Τούρκο-Μογγόλος-Ταμερλάνος ε, με το καλό, με το άγριο, προώθησε όλους τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες της εποχής να κτίσουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν στην Σαμαρκάνδη. Η Σαμαρκάνδη είναι στολίδι. Αυτή είναι η περίφημη πλατεία Ρετζιστάν. Μια μαγευτική πλατεία. Και αυτά είναι πανεπιστήμια, είναι οι μεντρεσέδε που λένε. Αυτοί. Η, η Σαμαρκάνδη υπάρχει και ω πόλη και σήμερα, είναι Βέβαια, μόνο. Σαμαρκάνδη, η οποία λεγόταν στα χρόνια του Αλεξάνδρου Μαρακάνδα. Εκεί γνώρισε ο Αλέξανδρος την Ροξάνη, τη γυναίκα του, και έχουμε και μια άλλη ροξάνη, σημερινή στη συνέχεια. εδώ, αυτό εδώ είναι το μαυσολείο του Ταμερλάνου. Το έχω επιλέξει γιατί ε, το Τάσμαχάλ, το γνωστό Τάσμαχάλ, το πιο πολυφωτογραφημένο κτίριο στον κόσμο, στην, της, ε, ε, στην Άγκρα της Ινδίας, το πρότυπό του είναι αυτό. Είναι το μαυσολείο του Ταμερλάνου μιλάμε για Σαμαρκάνδη. Σαμαρκάνδη, ναι, Όλα είναι Σαμαρκάνδη. Η Σαμαρκάνδη είναι ένα στολίδι, μια Το πόλη. Δηλαδή, αν πει κάποιο μέσα εκεί, βλέπει τον uh, Ταμερλάνο. Ναι, είναι ο Ταμερλάνο μέσα. Ναι, είναι ο Ταμερλάνο. Είναι όλο ε, χρυσάφι παντού, α πούμε. Είναι πάρα πολύ. Ο Ταμερλάνο είναι θεό για αυτού. Πώ. Είναι θεό πραγματικά. Ο Ταμερλάνο. Γιατί έκανε... ε, Εδώ φωτογράφησε μια σημερινή Α, Ροξάνη, μια όμορφη κοπέλα, η οποία είναι μοντέλο με χρυσαφικά κτλ. Αλλά έχει μια καταπληκτική ομορφιά. οι γυναίκε έχουν χαρακτηριστικά πολύ όμορφα. Α, κάπως έτσι φαντάζομαι θα ήταν και η, Ροξάνη του Αλεξάνδρου. Εδώ είμαστε πάλι στη Μαρκάνδη. Είναι ο δρόμος ο οποίος έχει διατηρηθεί από τα χρόνια του δρόμου του Μεταξιού και αυτό είναι ένα καραβάν σαράι της εποχής εκείνης. Το έχουν κρατήσει και σήμερα είναι κατάλημα, ξενοδοχείο, ρεστοράν, καφέ κτλ. Μιλάμε για το Ουσμπεκιστάν τώρα, έτσι. Πάντα μιλάμε για το Ουσμπεκιστάν και μιλάμε για Σαμαρκάνδη, η οποία είναι η κορονίδα των πόλεων. Όσον αφορά το Ουσμπεκιστάν. Έχω πάει και εγώ στη Σαμαρκάνδη σε μια επίσκεψη που είχε κάνει στην Τασκένδη ναι. ο Άκη Ζοχατζόπουλο και ναι. υπουργό ε, εγώ... άμυνα και μα πήγαν στη Σαμαρκάνδη να την δούμε. Είναι η καταπληκτική. Μάλιστα. Προχωράμε. Ωραία. Ε, εδώ, εδώ, είμαστε πάλι σαν στο Μουσείο Αφρασιάμπ, και έχουμε έναν uh, πίνακα της uh, πορείας του Μεγάλου Στρατιλάτη. Βλέπουμε αριστερά Μακεδονία, Πέλα, όλη η πορεία, κατεβαίνει κάτω στην, uh, στο Μισήρε που είναι Αίγυπτος, γίνεται θεός από τους Αιγύπτιους. Συνεχίζει Βαβυλώνα, Περσέπολη, Βάκτρα και ανεβαίνει επάνω δεξιά Αλεξάνδρεια, Εσχάτα. Η Εσχάτα uh, είναι η πιο για τους Έλληνες, όταν ακούμε οι πιο πολλοί έχουμε στο μυαλό μας εσχάτα, είναι η τελευταία. Δεν είναι η τελευταία. Είναι η πιο βόρεια Αλεξάνδρεια. ο Αλέξανδρος έκτισε περίπου 30 τόσες πόλες. Αυτή είναι η πιο βόρεια. Και είναι καταπληκτική. Εδώ είναι ελληνοβακτηριανά νομίσματα στο μουσείο, στο ίδιο μουσείο, στο μουσείο Αφρασιάμπ της Σαμαρκάνης. Εδώ. Έχουμε φτάσει ήδη στην Αλεξάνδρεια Επί του Όξου, η οποία είναι 15 χιλιόμετρα ε, νότια της σημερινής πόλης Τερμές. Το Τερμές στα χρόνια του Αλεξάνδρου ήταν θέρμις. Γιατί είναι πολύ ζεστό μέρος. Έχει μια φοβερή θερμοκρασία. Το θέρμις με την παραθωρά 23 αιώνων. Θέρμις, τέρμις, τερμές. Σήμερα είναι τερμές. Και εδώ υπάρχει... έχουν είναι κάνει. Αυτό. Εδώ έχουν κάνει αναστήλωση Λουτρά. ενός, ενός κτηρίου της Αλεξάνδρειας επί του Όξου ε, και έχει βάλει αυτή την ε, πινακίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και λέει αναστηλωμένο κτίριο όπως φαντάζονται ήταν της εποχής του Αλεξάνδρου. Είμαστε στην Αλεξάνδρεια. Δεν ξέρουμε τι κτίριο ήταν. Όχι, δεν ξέρουμε. Εδώ είχαμε... Ναι. Εδώ είναι ε... Εκεί που είναι τα, τα δέντρα, ας πούμε, το, το πράσινο, ήταν το ποτάμι. Ήταν το ποτάμι, ο Όξος, ο οποίος τώρα έχει πάει 3,5-4 χιλιόμετρα στο βάθος. Και εδώ ήταν το λιμάνι της αρχαίας πόλης. Μάλιστα. Πόλης της ποιας πόλης. Της πόλης της Αλεξάνδρειας επί Μάλιστα. του Όξου. Μάλιστα. Εδώ είναι ό,τι μπόρεσε να βρει η Σκαπάνη. Ε, τα κτίρια, τα οποία ήταν όλα με πλήθινα, εννοείται, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο υλικό. Με πυλό είναι τα κτίρια. Εδώ ήταν το πιο εύκολο πέρασμα, μας έλεγε ο ξεναγός. Εδώ είχαμε έναν ξεναγό, να πω κάτι σε αυτό. Είχαμε έναν ξεναγό, τον περίφημο Σεργέη. Περίφημο γιατί. Αυτός ήταν οικονομολόγος. Αλλά έκανε από χόμπι το ξεναγό σε ένα μεγάλο πρακτορείο που ήμασταν εμείς εκεί. Ο οποίο ήξερε πάρα πολλά πράγματα για τον ελληνισμό. Απίστευτα πολλά πράγματα. Αισθανόμουν ελαχιστότατος μπροστά του. Ε, και κυρίω για τον Αλέξανδρο. Είχε ένα πάθο, ήξερε τα πάντα για τον Αλέξανδρο. Και μα μιλούσε. Ε, δεν έχω ακούσει Έλληνα να μιλάει τόσο παθιασμένα για τον Ελληνισμό σαν τον Σεργέη. Και εδώ είμαστε μαζί του. Μπορεί κάτω... ο Ελληνισμό ναι, να βιώνεται ναι, καλύτερα ναι, 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 ναι. στο εξωτερικό, φουέρος, σε αυτές περιοχές που πέρασε ο Αλέξανδρος... από ότι ναι. στην Ελλάδα. Δεν σταματούσε να μιλάει για τον Αλέξανδρο. Και κυρίως στην Νότια Ελλάδα δεν ξέρω πώς βιώνεται, γιατί ναι. έχουν κανένα ένα γράμμα του Αλέξανδρου. Ναι. Εδώ πήγαμε στο Τερμέζ κυρίως για το αρχαιολογικό μουσείο. Είναι το περίφημο αρχαιολογικό μουσείο του Τερμές, που είναι το μεγαλύτερο μουσείο ελληνιστικής τέχνης στην Κεντρική Ασία. Μπαίνοντας μέσα ο Αλέξανδρος και πίσω η στρατηγή του. Είναι ε, η προμετωπίδα με το που μπαίνει στο μουσείο. Ένα μουσείο που έχει μέσα πολλά παράγματα της ελληνιστικής εποχής, νομίσματα, ε, είχαμε μια τυχεία γιατί τα πιο βασικά εκθέματα ε, απουσίαζαν σε μια περιοδική έκθεση στην ε, κεντρική Ευρώπη, στο Βερολίνο, στο Παρίσι και τα λοιπά. Είναι το μεγαλύτερο μουσείο ελληνική τέχνη πού... είναι στο Τερμέζ. Τερμέζ είναι η νότια πόλη του Ουσμπεκιστάν στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Ο όξο είναι το σύνορο. Μάλιστα. Ωραία, να κάνουμε. Αυτό είναι ο περίφημο ε, Σεργέη. Αυτό ο απίστευτο ε, ε, άνθρωπο, α πούμε, ο παθιασμένο με την Ελλάδα. Πάτε μια ανάσα να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσει στο σημείο αυτό, Βεβαίως. κύριε Γαβριλίδη, και θα επανέλθουμε, κυρίε και κύριοι, σε, πολύ σύντομα για να συνεχίσουμε αυτή την περιοδία σε μέρη που είναι πολύ ενδιαφέροντα για τον ελληνισμό, σε μέρη που ήταν η πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι εκπομπή πρίσμα, κυρίε και κύριοι, τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη. Περνάμε στο δεύτερο μέρο τη σημερινή εκπομπή. Το θέμα μα είναι το ερώτημα αν ζει ο Βασιλιά Αλέξανδρος και φαίνεται από όσα μα λέει μέχρι στιγμή ο κ. Πάρη Γαβριλίδη, οικονομολόγο στο επάγγελμα και ερασιτέχνη περιηγητή, φαίνεται να ζει σε αυτέ τι περιοχέ που περπάτησε και ο ίδιο, τράβηξε φωτογραφίε και μα τι δείχνει τι φωτογραφίε αυτέ και τι σχολιάζει επίση. Προχωράμε λοιπόν σε αυτέ τι φωτογραφίε με τη βοήθεια και του σκηνοθέτη μα και τη παραγωγού μα και των συναδέλφων από το κοντρόλ. Αυτή είναι η επόμενη φωτογραφία. Εδώ. Ε, κύριε Σαβίδη, είμαστε στην περίφημη, πραγματικά περίφημη, Αλεξάνδρεια την Εσχάτη. Αυτό είναι ο Ιαξάρτη ποταμό, ο αρχαίο, σήμερα λέγεται Σιριντάρια. Αλλά μου έκανε εντύπωση οι κάτοικοι και όχι μόνο οι ξαναγεί κρατάνε και τι δύο ονομασίε, και Ιαξάρτης και Σιριντάρια. Είναι μια όμορφη πόλη, εδώ βλέπουμε το ποτάμι να διασχίζει την πόλη. Και φυσικά το πιο σημαντικό εδώ είναι το ιστορικό μουσείο τη πόλη, που θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ, εδώ είναι ένα μέρο του πύργου. Της, της Ακρόπολης της πόλης και έχουν κάνει το Ιστορικό Μουσείο. Ε, το σημαντικό εδώ βλέπουμε στην ε, ξύλινη πόρτα επάνω υπάρχει ένα αστέρι. Είναι το δωδεκάκτινο αστέρι της Βεργίνας. Και μέσα στο μουσείο που το οποίο είναι τριορόφο, ένας ολόκληρος όροφος, είναι αφιερωμένος μόνο για τον βασιλιά Αλέξανδρο με μοσαϊκά, μαρμάρινα μοσαϊκά διαστάσεων, τεραστίων 7 διαστάσεων, επι 7x3. Εδώ είναι η γέννηση. Ο, ο, ο Φίλιππος πιάνει τον νεαρό Αλέξανδρο στην αγκαλιά του και στο δεξιά η Ολυμπιάδα. Μάλιστα. Εδώ α, ο έφηβος α, Αλέξανδρος υπέβει τον α, Βουκεφάλα και δεξιά ο, ο πατέρας α, Φίλιππος πανευτυχής α, καμαρώνει το γιο του. Ε, στο βάπεδο του ορόφου αυτού, που είναι μόνο με του 7, είπαμε, μεγάλα μοσαϊκά του Αλεξάνδρου, υπάρχει, με, όπως βλέπουμε, έντονα έγχρωμα μοσαϊκά η πορεία του Αλεξάνδρου από την Πέλα έως τη Βαβυλώνα, σε συνδύες και τη Βαβυλώνα. Είναι ο όροφος μόνο για τον Αλέξανδρο. Καταπληκτικό. Εδώ είναι... Αυτά τα έργα είναι έργα κοινή εποχή. Όχι, έργα... αυτά είναι έργα. Είναι έργα αυτά γίνανε στην εποχή, την Σοβιετική εποχή. Κάποιο ε, ε, φιλότεχνο, φαντάζομαι, διευθυντή του Μουσείου το αποφάσισε. Εδώ είναι η 12η του Ολύμβου. τα κτλ. Είναι θέματα. Ε, ο Αλέξανδρος με τον Αριστοτέλη, ο γάμο του, ο θάνατό του, επι, ε, επιθεωρεί το στράτευμα. Θέματα που έχουν σχέση με τον Αλέξανδρο. Ο ηφαιστίωνα κτλ. Είναι καταπληκτικά. Ναι, το αστέρι φαίνεται κάπως, ας πούμε, στην πόρτα επάνω. Μάλιστα. Και λέει, mm. ιστορικό μουσείο Σούγκντ Ρίτζιον, που σημαίνει Σούγκντ είναι η Σογδιανή, γιατί εδώ είμαστε στην Σογδιανή. Σογδιανή. Ενώ η Αλεξάνδρεια Όξου είναι στην Βακτριανή. Τώρα, εδώ έβγαλα αυτή τη φωτογραφία κυρίως για τους φίλους, φίλους μου, που δεν θα πιστεύαν ότι υπάρχει λίμνη μετά από 2.300 χρόνια, με το όνομα του Αλεξάνδρου. Ισκαντέρ, κουλ. Cool. Να πούμε κάτι το Ισκαντέρ γιατί για κάποιους μπορεί να μην είναι γνωστό. Ε, στην Ανατολή ο Αλέξανδρος είναι γνωστός σαν Ισκαντέρ. Όταν νίκησε τον Δαρείο στην μάχη των Γαβγαμήλων, οι Πέρσες αναγνωρίζοντας το μεγαλείο και την υπεροχή του Αλεξάνδρου τον αποκαλέσαν Ισκαντέρ που στην αίσθησή τους είναι θεός, βασιλιάς, ηγέτης, τα πάντα. Μύθος. Και αυτό το όνομα το δίνουν και στα παιδιά τους σήμερα. Μου έλεγε ένας ξαναγός, δεν είναι το πιο κοινό όνομα, αλλά εξακολουθούν και το δίνουν ή Ισκαντέρ ή Αλεξάνδερ. Αυτή είναι η περίφημη ε, λίμνη του Αλεξάνδρου. Ισκαντέρ Κουλ. Cool. Μια παγετόνια λίμνη εξαίσιας, ομορφιά ομορφιάς στα 2.195 μέτρα. Έξι μήνες είναι παγωμένη. Είναι απίστευτη ομορφιά. Πώ ανεβήκατε εκεί πάνω, με... Ανεβή, με, έχει δρόμο, χωμα, χωματόδρομο βέβαια. Υπάρχουν χωριά, γύρω-γύρω και στα οποία μένουν οι Ισκαντεροί Κούλοι. Οι Ισκαντεροί Κούλοι είναι η οι, οι Αλεξανδρινοί τη Λίμνη, γιατί Κούλοι είναι η Λίμνη. Μάλιστα. Εδώ, ε, αυτό είναι ο ξεναγό που είχαμε εκεί, ο, ο, ο Ντέιβι, ο, ο οποίο θέλει να φωτογραφηθεί σε ένα σημείο, σε ένα κτηριάκι που έχει τον Αλέξανδρο ε, πάνω στο βουκεφάλα και μου λέει πάρει. Τράβηξε αυτή τη φωτογραφία. Ήθελε να τον αποθανατήσω Δείχνοντα τον Αλέξανδρο. Ε, εδώ είναι ο καταράκτη γιατί είναι η λίμνη του Αλεξάνδρου. Αλλά το βουνό που βλέπουμε στο βάθο έχει το όνομα του Αλέξανδρου. Ένα ποτάμι που ξεκινάει από τη λίμνη και συνεχίζει έχει το όνομα του Αλέξανδρου. Και ο καταράχτης αυτός, 50 μέτρα πιο κάτω επίση έχει το όνομα του Αλέξανδρου. Αυτή είναι η λίμνη, πρωινή λήψη, είναι καταπληκτική. εδώ Ξεκινώντας, φεύγοντας από τη λίμνη για την Ντουσάμπε είναι μια φωτογραφία το ορεινό, το, το Παμήρ, το δυτικό Παμήρ. Είμαστε κατεβαίνοντας για την πρωτεύουσα Ντουσάμπε. Το Παμύρ είναι, είπαμε, το, το βουνό, το τεράστιο συγκρότημα το οποίο χωρίζει την Ασία από την Κίνα. Εδώ είμαστε στο αρχαιολογικό μουσείο της ε, ε, Ντουσάμπε. Ντουσάμπε, είπαμε, είναι η πρωτεύουσα του Τατζικιστάν. Τατζίκ uh, σημαίνει Πέρσε, άρα αυτή η χώρα είναι η μόνη χώρα που μιλάνε Περσικά, ενώ οι άλλε οι τρει χώρε μιλάνε Τουρκικά, είναι Τουρκόφωνοι, αυτή είναι περσόφωνη. Εδώ είναι ένα, ένα απομινάρι τη ελληνιστική εποχή. Έχει πάρα πολλά εκθέματα ελληνιστικά. Uh, μετά, από την, uh, μετά από την Τουσάμπε ξεκινήσαμε, όπως είπα στην αρχή, ένα εφταήμερο ταξίδι στο Παμύρ. Εδώ το Παμύρι είναι μια τεράστια οροσειρά που φτάνει μέχρι τις 6 και 7.000 μέτρα υψόμετρο. Εδώ είμαι με τον οδηγό, τον Ιμπραχήμ, στα 4.344 μέτρα. Ε, κάπω κάπως έτσι. Ε, αυτή είναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο στο τέλος. Εδώ είμαι με έναν, ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή του ταξιδιού, η συνάντηση με έναν ε, μακρινό πατριώτη μας, ε, απόγονο των στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε ένα χωριό της, ε, του Παμύρ, του Σιών, ένα χωριό στα 2.900 μέτρα. Ξέρει καθόλου ελληνικά. Καθόλου ελληνικά, ε, δεν ξέρει, αλλά δεν σταμάτησε τα, να, να, να κλαίει μια ώρα που ήμασταν εκεί και να σκουπίζει τα κατα, κατακόκκινα μάτια του. Θα τα πούμε στο, στο τέλος. Αυτός. Αυτός είναι... Ε, δεν, δε, Μόνο για κάτοικο τη περιοχή εκείνη δεν μοιάζει. Ναι, είναι ο φίλο μου, ο οποίο μόλι τον είδα, μου λέει αυτό. Είναι από την Άουσα, από τη Βέρεια. Είναι πιο Έλληνα από, από μένα τουλάχιστον. Σαφώ. Ήταν συγκινησιακή συνάντηση. Θα τα πούμε μετά. Ε, από εκεί, εδώ είμαστε, είμαστε Μπισκέκ, έχουμε φύγει, έχουμε πάνε ένα πενθήμερο στο Μπισκέκ. Μπισκέκ είναι η πρωτεύουσα του Κυργιστάν και εδώ η κυρία στην αγορά, στο παζάρι, το παζάρι είναι βασικό στοιχείο των κοινωνιών αυτών, έχει φτιάξει τα, με τα χεράκια όλα αυτά τα ωραία αγγλικά και τα πουλάει όπως το παζάρι. Ε, ε, Ταξιδεύοντας φτάσαμε μέχρι το Τάς Εδώ είμαστε Τάς Ραμπάτ. Είναι ένα camping με γιούρτες. Γιατί κάνουν γιούρτες, γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες και επειδή δεν υπάρχουν χω... ε... ξενοδοχεία κάνουν αυτές τις ε... σχοινές δω... κτλ <συσχεύει> Εδώ η Κίνα στο βάθος που φαίνεται το βουνό είναι η Κίνα. Είμαστε 40 χιλιόμετρα από την Κίνα. Και εδώ είναι το Τάς Ραμπάτ. ήταν το καραβάν Σαράι το πρώτο... Η πρώτη στάση που έκανε ο δρόμος του μεταξιού όταν έβγαινε από την Κίνα στην Ασία. Ήταν η πρώτη στάση αυτή του θρηλυκού δρόμου του μεταξιού. Καλά και η Κίνα Ασία είναι, αλλά μπάς, ναι, ε... είναι, κάνουμε ναι. το διαχωρισμό ναι, λυπής ναι, Ασίας και Ακριβώς. Εδώ άγρια άλογα, ημέρα άλογα, βόσκουν παντού, είναι, τα, τα ζώα είναι παντού, παντού, παντού. Άπειρα άλογα. Γιατί το Κυργιστάν είναι φημίζεται για τα άλογα του. Είναι τα περίφημα Κυριγιστιανά άλογα που γίναν μάχες για τα άλογα αυτά. Αυτό είναι το Τάσ το οποίο έχει υπόγεια βέβαια, και κοιμόταν, ξεκουραζόταν τα, οι έμποροι, τα ζώα κτλ. Εδώ έχουμε αλλάξει, έχουμε φύγει από, την, και από το Κυριστάν και έχουμε ταξιδέψει στην Αστάνα. Η Αστάνα είναι η νέα, αυτή είναι η νέα Αστάνα, μια πόλη η οποία σήμερα κινείται κάπου ανάμεσα στη Σιγκαπούρη και στο Ντουμπάι. Σε... Σαν, κατα... στυλ. Ναι, σαν, στυλ, σαν είναι στυλ. στυλ. Είναι η πρωτεύουσα πολύ... του Καζακστάν. Του... Το Καζακστάν το οποίο είναι πλούσιο σε σπάνιε γέ, σε πλουτόνια, σε, σε πετρέλαια. Πάρα πολύ πλούσια. Πολύ ανερχόμενη. Η ένατη χώρα στον κόσμο όσον αφορά την έκταση. Και αυτό είναι, αυτό επαναλαμβάνεται. Εδώ είναι το, το σύμβολο, ο λευκό πύργο, α πούμε, τη Αστάνα. Είναι το σύμβολο. Από... Εδώ πήγαμε. Δεν πήγαμε για την Αστάνα φυσικά. Πήγαμε για να επισκεφθούμε τα Γκουλάκ. Αυτό, εδώ θα μείνουμε λιγάκι. Εδώ είναι το διοικητήριο του αρχιπελάγου στον γουλάκ του Καζακστάν. Εδώ υπήρξε τρόφιμος ο Αλεξάνδρ Σολτζενίτζιν, που έγραψε το περίφημο αρχιπέλαγος γουλάκ Αυτό το κτίριο, το οποίο δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολύ επεκτείνεται και αριστερά και δεξιά, εδώ α, γινόταν η διεύθυνση των 26 Γκουλάκ που ήταν σπαρμένα σε μία έκταση μεγαλύτερη της Γαλλίας. Επι... Ήταν από τα μεγαλύτερα γκουλάκ του Ιωσήφ Στάλιν. Ε, και εδώ όσο, όσο έκανα γύρω στο ένα εκατομμύριο άνθρωποι πρέπει να αφήσουν την πνοή τους. Προχωράμε. Α, Νάτος και ο Πατερούλης. Α, εδώ είναι ο Πατερούλης. Είναι νομίζω αντικατοτρίζει με το καλύτερο τρόπο το πνεύμα της εποχής, είναι το βλωσιρό βλέμμα του Στάλιν με τη Σκοπιά. Στο Μουσείο Καρλάγκ. Τώρα λειτουργεί φυσικά σαν μουσείο. Το με 20, 25 αίθουσε. Εδώ, ε, αυτό είναι σε, στο επόμενο μουσείο, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ είναι ένας χάρτης που απεικονίζει τη Σοβιετική Ένωση και ε, η κάθε κόκκινη βούλα είναι ε, ένα γκουλάκ. Όχι ακριβώς ένα γκουλάκ. Μπορεί να είναι και ένα διοικητήριο γκουλάκς, δηλαδή το βουλά να αντιστοιχεί σε 20, σε 10 γκουλάκ. Ε, ήτανε 500 με 1000 περίπου τα κεντρικά γκουλάκ στα οποία επιθύνονταν πολλά ε, nice. και πολλά άλλα. Ε, εδώ είμαστε στο άλλο το γκουλάκ, το περίφημο Αλζίρ Memorial Γκουλάκ. Το Αλζίρ είναι το αρτικό λέξο των λέξεων στα Ρωσικά, που σημαίνει στρατόπεδο των συζύγων των προδοτών της πατρίδος. Δηλαδή, εάν συνελάβαναν οι αρχές ένας, έναν άντρα, ε, η γυναίκα του έπρεπε να υπογράψει δήλωση μετανοίας. Εάν δεν το έκανε με τα παιδιά της, αν ήταν μικρά μέχρι τριών χρονών, από όλη τη Σοβιετική Ένωση ερχόταν στο Αλζίρ εδώ ήρθε η αφρόκραμα της, Ελληνικής, της ρωσικής κοινωνίας, ήρθαν ποιήτριες, πιανίστριες, συγγραφείς, ο ανθός της ρωσικής κοινωνίας, το άνθρωπος. Τον οποίο οι σύζυγοι ήταν, στα Γκουλάκ. Ήταν στα Γκουλάκ. Και αυτές ήταν οι σύζυγοι των προδοτών της πατρίδος. Μάλιστα. Ποιο είναι αυτό που θα θέλατε να πείτε στο τέλος, γιατί είμαστε προς το τέλος, αυτή ήταν η τελευταία φωτογραφία που είχαμε. Ναι. Ε, αυτό το οποίο ήθελα να επιμείνω ήταν αυτό που είπα προηγουμένως. Το πιο σημαντικό του όλου του ταξιδιού των 22.000 χιλιομέτρων ε, ήταν σε ένα χωριό ε, της, ε, σε ένα χωριό πάνω στο, στο Παμίρ, όπου τι, τι να πω, δηλαδή αυτό ήταν απίστευτη τύχη. Ήτανε, η πιθανότητα του ενός του εκατομμυρίου. Του του συναντήσαμε έναν α, απόγονο. δηλαδή αυτό που, είδαμε που είδαμε προηγουμένως. Αυτό Θα έχει, μια, έχει, το έχει μια, μια, μια μεγάλη ιστορία. Uh, που πέσαν που... τηλέφωνα, μιλήσαμε εκεί με το Υπουργείο που, ε, τουρισμού της χώρας και μας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν κάποια χωριά. Αυτό δηλαδή. Και ένα άλλο. Και για φοβερή μας τύχη συναντήσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτόν. Ε, όταν από τη στιγμή που του είπε ο ξεναγός ότι ήρθαν δύο Έλληνες να σας συναντήσουν και με το δίχτυ με ακουμπούσε στον νόμο τρέμοντας Ισκαντέρ Μακεδόνσκι. Είσαι από τη χώρα, από τη Μακεδονία του Ισκαντέρ και έτρεμε και δεν, δεν προλάβαινε να σκουπίσει τα, τα, δάκρυα του. Μας έβαλε στο σπίτι του. Προφανώς μας... εννοούσε τη Μακεδονία του Ισκαντέρ, ναι. εννοούσε την Ελλάδα. Ναι, ναι. εννοείται την Ελλάδα. Καταρχήν είπαμε με, με, αφορμή αυτό κύριε Σαβίδη, να πω το εξή. Στην Κεντρική Ασία ξέρουν πολύ καλά ποιο είναι ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος είναι Έλληνα για αυτού. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν μπαίνει θέμα αυτό που κάποιοι νομίζουν. Η, η Μακεδονία για αυτού είναι ελληνική και ο Αλέξανδρος είναι Έλληνα. Ε, ο άνθρωπο ε, μα εξήγησε την ιστορία του. Ο παππού του ήταν από τη φυλή των Καλά. Ε, άφησε την, το βόρειο Πακιστάν πριν ε, ε, 100 χρόνια. Ήρθε σε αυτά τα μέρη, έκανε οικογένεια. Αυτό είχε τρία παιδιά στην Αμερική. Δεν ήταν τυχαίο, ήταν είχε κάποια θέση. ήταν έπαρχο, δημοτικό άρχοντας. Ε, ε, και ο οποίο, ε, δηλαδή, μα έβαλε στο σπίτι του και όταν γονάτισε μπροστά μου και ξανά με ακουμπούσε με, το, με, το, με τον ε, δίκτυο του χεριού του, τρέμοντας και, και, και σκούπιζε τα δάκρυα. Ισκαντέρ Μακεντόν, είσαι πραγματικά. Δηλαδή πρώτη φορά συναντούσε. Ε, είσαι και ένα χαρακτηριστικό αποτύπωμα ναι. αυτού τη. Ναι. Ναι. Του μοιάζει κιόλα. Ε, ε Αυτό ήταν, φοβερό. Ήταν φοβερό. Μα έλεγε να μείνουμε εκεί. Μα παρακαλούσε να έρθετε αύριο, να έρθετε όποτε θέλετε και μέχρι να εξαφανιστούμε μέχρι να Σα φύγε... είπε καμιά ιστορία, αν είναι και άλλη σαν και αυτόν εκεί. Ε, όχι, γιατί όλη η συνάντηση ήταν ούτε μία ώρα, γιατί το πρόγραμμα ναι. ήταν γεμάτο, έπρεπε να Έχετε ταξιδέψουμε. Έχετε μάθει αν το, Υπουργείο Πολιτισμού και τα λοιπά ασχολείται με αυτόν τον κόσμο. Ε, εδώ στην Ελλάδα. Το Ως. δικό μας, ναι. Ε, λυπάμαι, όχι, τώρα θα γίνει κάποια έκθεση, νομίζω κάτι θα δημιουργηθεί με το... Εδώ ε, στη Θεσσαλονίκη, έκθεση. κάποια έκθεση νομίζω θα γίνει, δεν είναι ακόμα σίγουρο. Ε, αυτό θα βοηθήσει, ε, θα βοηθήσει το εξή, κύριε Σαββίδη. Υπάρχει ανάμεσα σε ένα τουρκόφωνο κόσμο που είναι εκεί ε, και, στην, και στον Ελληνισμό υπάρχει ένα, ένα ε, χαλί, ένα μαγικό χαλί το οποίο είναι ζωντανό και το οποίο είναι ο Αλέξανδρος. Μα δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει, ε, να μην ξέρει τον Ισκαντέρ. Παντού. παντού. Ο Αλέξανδρο είναι Ισκαντέρ. Το, το κακό και είναι σαν... ότι δεν το αξιοποιεί αυτό. Δεν τον αξιοποιεί πολίτητα. καθόλου. τα καθόλου, καθόλου, καθόλου. Ασχολείται περισσότερο με τα γέντερ, με τα τζέντερ, πώ τα λέμε, <laughs> παρά ναι, με, το... ναι. με την ιστορία. Ε... Και αυτά, ο ο Αλέξανδρο πώς... είναι αυτό που θέλω να καταλήξω. Ε... Ο Αλέξανδρο σε όλη την Ασία, αλλά ειδικά στι χώρε που πέρασε, δηλαδή το Ουσμπεκιστάν, με την Αλεξάνδρεια επί του όξου. Και στο Τατζικιστάν με την Αλεξάνδρε την Εσχάτη, τη Λίμνη, είναι ζωντανός. Ο θρύλος του είναι ζωντανός. Και όταν γράφει ο μεγάλος Αλεξανδρινός Καβάφης στο ποίημά του στα 200 π.Χ. και αναφέρει το εξής «Και την ελληνική λαλιά ως την βακτηριανή την πήγαμεν ως τους Ινδούς φωτογραφίζει το μέγιστο των Ελλήνων, το μέγιστο Αλέξανδρο. Τότε την πήγανε με πολλέ δυσκολίε. Την με πήγαν όμω γιατί είχαν έναν πολιτισμό και τον διέδωσαν ναι. και δεν τον περιόριζαν στο, στη μικρή περιοχή τη. Των ελληνικών πόλεων κρατών τότε. Του ελλαδικού κράτου. Τον ικουμενικό οικουμενικό ελληνισμό τον δημιούργησε. Το, το, το οι Έλληνε Μακεδόνε τον δημιούργησαν. Ο Αλέξανδρος, ο Φίλιππος, αυτοί. Λοιπόν, mm. και αυτό είναι ο Ελληνισμό που ξέρουν αυτοί οι λαοί. Γιατί ήρθαν σε επαφή με αυτόν τον πολιτισμό, του έφερε αυτό ο Ελληνισμό. Αυτοί, αυτοί οι ηγέτε των ελληνιστικών χρόνων του φέραν σε επαφή με αυτόν τον πολιτισμό, τον ελληνικό. Πάντω. Ναι. Του οποίου δεν, δεν του πολιτιμά το αθηναϊκό κράτο. Δυστυχώ. Ούτε. No. Για να βρει κάποιο άγαλμα του Αλεξάνδρου, μου φαίνεται πρέπει να πα σε μια περιοχή <laughs> τη Αθήνα, έτσι στι παρυφέ <laughs> τη. Ναι. Όχι, είναι, είναι τραγικό δηλαδή αν κάποιοι ξέρουν εκτός Ελλάδας τον ελληνικό πολιτισμό, ακόμη και τον αθηναϊκό ελληνικό πολιτισμό της αρχαίας Αθήνας, αυτόν τον πολιτισμό τον διέδωσε ο Αλέξανδρος. Μάλιστα. Και αυτό το πράγμα, σημερινή ελληνική πολιτεία, η οποία θέλει να ευαπτίζεται και να έχει, βεβαίως έχει και μια συνέχεια με την αρχαία εποχή, αν και κατά το μυαλό του παρακάμπτει και το Βυζάνιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και άλλη εκπομπή. Λοιπόν, αυτή, αυτός ο πολιτισμός διαδόθηκε από τους Μακεδόνες και αυτό, αυτή την ενέργεια θα πρέπει και η ελληνική πολιτεία να την εκτιμήσει και οι Έλληνες. Αν, αν θέλουν ούτε. λοιπόν να νιώσουν και περήφανοι για την ταυτότητά τους, ας κάνουν αυτή τη διαδρομή που κάνατε και εσείς, η οποία θα κόστησε και ακριβά, έτσι. Ε, κόστησε, αλλά όταν κάτι το αγαπάς και το θέλεις, δεν... Ναι. Να... αν μου επιτρέπετε να πω μόνο μια, Πείτε ένα σχόλιο. Πείτε και ολυρώμε σιγά σιγά. Ναι. Ε... Μπορεί η λαλιά που λέει ο Καβάφης, ο μεγάλος Καβάφης, να μην υπάρχει σήμερα, αλλά η... το πέρασμα και ο θρύλος είναι ζωντανός. Άρα, ζει. Άρα ζει. Ζει. ζει ο βασιλιάς ζει. Αλέξανδρος. Ζει. Ζει. Λοιπόν, το ερώτημα, το ερώτημα που θέσαμε στην αρχή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, η απάντηση είναι από τον κύριο Πάρη Γαβριλίδη, ότι ζει. Και αν θέλετε να το διαπιστώσετε... Κάντε και εσείς την ίδια διαδρομή ως ένα όνειρο της ζωής σας, έτσι να ευαπτιστούμε και εσείς, να ευαπτιστούμε και εμείς με αυτά που θα μας φέρετε σε αυτή την ιστορία που μας κρατά και σήμερα ζωντανού και εν ονόματι της οποίας θα έλεγα ότι ευτυχώ υπάρχουμε. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και ευχαριστώ και τον κοντρόλ για την βοήθειά του σε αυτή την παράθεση των φωτογραφιών. Και εσά, κύριε Πάρη Γαβριλίδη, για όσα ευχαριστώ. πολύ ενδιαφέροντα νομίζω. Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλή σα νύχτα.